Λοιπόν, και από το Παρίσι επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας για το αν θα πρέπει εδώ στην Κρήτη να συνηθίσουμε να ζούμε με το ψιλόβροχο και την κακοκαιρία. Θα μας απαντήσει ευθύς αμέσως ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κύριε Λαγουβάρδε, να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά και να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους διευθυντές και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ εγώ, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να ζούμε με το ψιλόβροχο και την κακοκαιρία. Και με το ψιλόβροχο και στην Κρήτη και με την πιο πολύ βροχή, γιατί δεν είναι μόνο ψιλόβροχο σήμερα. Στη Δυτική Κρήτη είχαμε αρκετά μεγάλη ψιλοβροχή και πάλι εντυπωσιακά. Τα μεγαλύτερα στη χώρα μας και αυτή τη φορά είναι στην Κρήτη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το ψημείο το φετινό φθινόπωρο. Δηλαδή τα ψιλοβροχή που έχουμε δει το Σεπτέμβριο, το Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και συνεχίζει και το Δεκέμβριο στην Κρήτη σχετικά με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Γιατί στη Δυτική Ελλάδα είναι, η διαφορά είναι τεράστια. Είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχής και πολύ λιγότερες βροχές στη δυτική χώρα. Αυτό το φαινόμενο πού οφείλεται, να ξεκινήσουμε από εκεί. Κοιτάξτε κάτι, πιθανόν θα ήταν τυχαίο, δηλαδή να έχει συστήματα τα οποία επηρεάζουν περισσότερο στις ανατολικές περιοχές της χώρας. Είναι μια τάση που θα πρέπει να δούμε αν θα την έχουμε και τις επόμενες χρονιές. Κοιτώντας διαχρονικά τα στοιχεία, βέβαια, βλέπουμε ότι συνήθως είναι το ανάποδο. Δηλαδή, έχουμε και στην Κρήτη και είχαμε και το 2019 από τις βροχές και το 2020, αλλά συνήθως έχει περισσότερο στη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε μια αντιστροφή φέτος, η οποία πιθανόν να είναι τυχαία. Θα το δούμε αν αυτές οι διαφορές και αυτές οι μεταπτώσεις, αν θέλετε, παγιώνονται. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι περισσότερο προς το τυχαίο, το να έχουμε πραγματικά τόσο μεγάλη ύψη βροχής σε αυτή τη Κρήτη και πολύ λιγότερα στη δυτική χώρα. Θα βγάλουμε αύριο το πρωί και μια σχετική ανακοίνωση στο ΜΕΤΕΟ του αστεροσκοπείου που θα δείχνουμε αυτή τη σύγκριση και θα δείτε πραγματικά έτσι είναι εντυπωσιακή η αριθμή και αποκλίσεις προς τα πάνω σχετικά με τις κανονικές τιμές στην Κρήτη και προς τα κάτω στην Ήπειρο, για παράδειγμα. Κύριε Λαγουβάρδη, θα βρέχει μέχρι και αύριο, μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Να σας πω τώρα για τα επόμενα. Ναι. Έχουμε βροχές και μέσα στην Ήπειρο και αύριο, κυρίως στις βορειότερες περιοχές του νησιού. Έχουμε και λίγο νοτιότερα. Τώρα βρέχει και αρκετά καλά και στην Εράπετρα που το βλέπουμε στο σταθμό μας. Κυρίως σε αυτές τις περιοχές θα παραμείνουν τα φαινόμενα, με τάση έτσι να εξασθενούν μέχρι αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες. Οπότε στη συνέχεια θα έχουμε έτσι βελτίωση του καιρού. Εκ νέου βροχές περιμένουμε στην Κρήτη την Πέμπτη και την Παρασκευή από ένα νέο σύστημα με νοτιάδες όμως τώρα, το οποίο θα επηρεάσει τη χώρα μας. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε και βροχές και στα δυτικά, επιτέλους, αλλά και στην Κρήτη. Με νοτιάδες και άνοδο της θερμοκρασίας. Δηλαδή θα είναι πιο ήπιος ο καιρός, πιο φθινοπορεινός, θα το έλεγα, εν αντιθέσει με τις βοριάδες που έχουμε σήμερα. Αυτό φαίνεται να διαρκεί Πέμπτη και Παρασκευή. Και μετά υπάρχει μια βελτίωση του καιρού με νέες βροχές την επόμενη εβδομάδα. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι θα συνεχιστεί με διακοπές βέβαια το βροχερό σκηνικό στην Κρήτη και τις επόμενες ημέρες. Κύριε Λαγουβάρδε, όταν αναφερόμαστε σε ακραία καιρικά φαινόμενα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, αναφερόμαστε σε ένα γενικότερο φαινόμενο το οποίο πιθανότατα να εντάσσεται στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής? Όχι απαραίτητα. Έντονα γιατί μπερδευόμαστε. Πολλοί λέμε ακραίο καιρικό φαινόμενο, κλιματική αλλαγή. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Όχι. Δεν συνδέονται απαραίτητα αυτά τα πράγματα. Η κλιματική αλλαγή πιθανότατα θα οδηγήσει σε πιο έντονα φαινόμενα, αλλά το να έχουμε έντονες βροχές και ακραία φαινόμενα στην Κρήτη, οπουδήποτε αλλού στην Ανατολική Μεσόγειο και στη χώρα μας, είναι κάτι το οποίο συνέβαινε και στο παρελθόν. Προφανώς οι υποδομές δεν είναι ίδιες όπως στο παρελθόν. Η αστικοποίηση και η καταστροφή του πρασίνου οδηγεί σε χειρότερα αποτελέσματα από τη βροχή που πέφτει. Αλλά η Κρήτη, να το εστιάσουμε εδώ, είναι ένα νησί που βρίσκεται στη μέση της θάλασσας. Επηρεάζεται από πολλά συστήματα που περνάνε από πάνω του. Έχει μεγάλα βουνά, τα οποία παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην εφοποίηση αλλά και στη δημιουργία της βροχής. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και τις πιστές βροχές στο δυτικό κομμάτι του νησιού που έχει και τα υψηλότερα βουνά. Επομένως, είναι ένα νησί που διαχρονικά είχε έντονα φαινόμενα. Πιθανόν να έχουμε μια μεγαλύτερη ένταση τα τελευταία χρόνια, αλλά πάλι μπορεί να οφείλεται σε μια φυσική μεταβλητότητα του καιρού και όχι απαραίτητα στην κλιματική αλλαγή. Την κλιματική αλλαγή τη βλέπουμε στις θερμοκρασίες άλλωστε, προφανώς είναι εδώ και υπάρχει και θα ενταθεί, αλλά δεν είναι σωστό να αποδίδουμε οτιδήποτε έντονο συμβαίνει στην περιοχή μας, στην κλιματική αλλαγή. Φτιάχνει λοιπόν ο καιρός από αύριο το μεσημέρι, κατά κάποιο τρόπο, θα ξαναχαλάσει πάλι. Πέμπτη και Παρασκευή είναι. Θα ξαναχαλάσει. Μάλιστα. Με νοτιάδες έτσι και νέου βροχοπτώσεις. Μάλιστα. Κύριε Λαγουβάρδε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και ο χάρη που τα είπαμε. Καλώς. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.